εντυπωσίες της πρόθεσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκικής Ανασυγκρότησης Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σε ό,τι αφορά την μεταφορά των ΔΕΜΕΣΑΡΑΣ από το Δήμο Φεστό στο Δήμο Γουατίνας και συγκεκριμένα στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Γουατίνας, δηλαδή στο Αγίου 10, και με τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου της τοπικής κοινότητας των Αγίων 10, με αριθμό πρακτικού 07-712-2015, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 185 του νόμου 3463 του 2006, εισηγούμε, όπως παραχωρήσουμε δωρεάν στο ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ το κτίριο, ένα μέρος του κτιρίου του Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου της Γότινας για τη στέγαση των ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ κατά εφαρμογή του άρθρου 185 του ισχύοντος κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς η δραστηριότητά τους είναι κοινοφελής. Συγχρόνως, θα ήθελα να προτείνω να ψηφίσουμε η διαμόρφωση του χώρου που θα στεγαστούν τα ΤΑΕ θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το δε κόστος της διαμόρφωσης θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Γόρτινας. Καθώς να συνταχθεί παραπολιτήριο με την νομική σύμβουλο του Δήμου που μέσα θα αναφέρονται οι όροι. Η ελληνική αστυνομία αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης και καθαριότητας του κτηρίου, αποκαθιστά τυχόν φθορές και ζημίες από την ημερομηνία που θα υπογραφεί η παραχώρηση για 20 χρόνια στα ΤΑΕ της Μεσαράς. Σε ό,τι αφορά το ρεύμα και τη θέρμανση, προτείνω να τα πληρώνει ο Δήμος. Σε ό,τι αφορά τηλέφωνα και σχετικά με ίντερνετ, φάξ και τα λοιπά, αυτά θα χρεώνουν και θα είναι ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είχα πει από την πρώτη στιγμή από πέρυσι ότι το παλιό δημαρχείο που είδαμε εδώ, το παλιό επισκοπείο, υπάγεται και ελέγχεται για οτιδήποτε παρεμβάσει γίνουν εκεί από την αξιολογική υπηρεσία νεωτέρων μνημείων. Και σας είπα, μην τάσετε και μην υπόσχεστε τίποτε εάν δεν περάσετε από την αξιολογική υπηρεσία, όπου και εμείς είχαμε πάει παλιότερα εκεί για να μπορέσουμε να στεγαστούμε το παλιό δημογόνημα εκεί όσο το δώσουν και όταν στεγάσει. Μέχρι σου φτιάξαν αυτό το δημαρχείο και ήρθε μετά ο καλλικρατικός δήμος εδώ. Το πρώτο λάθος λοιπόν είναι αυτό. Εάν με άκουγε τότε η Δημοτική Αρχή, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ίσως να μην είχαμε χάσει τόσο χρόνο πολύτιμο. Δεν το κατάλαβα. Το δεύτερο. Κύριε Δημαρχή, είπα το δεύτερο. Να λιώσει μετά. Να υποσχέσουμε την επίσκεψη. Να έρθει να αποφασίσει η υπηρεσία τη. Πάντα όσο ήταν το πιο γρήγορα για να μην χάσουμε χρόνο. Θυμάστε και στις συνεδρίες που κάναμε κάποτε στο Παναγιώτο Γιάννη κλπ. Αυτό σα είχα πει. Αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως για 20 χρόνια. Για 20 χρόνια. Η αστυνομία εδώ. Ποιος σας το είπε, πού το βρήκατε. Μπορεί να τη φτιάξει η επόμενη δημοτική αρχή ένα ωραιότατο κτίριο κάπου. Εις περίπτωση κατά την οποία θα βρεθεί άλλο κτίριο καλό και της αρεσκίας της αστυνομίας να μπορεί να πάει να πάει σε αυτό το κτίριο. Γιατί δηλαδή πρέπει να δεσμεύσετε 20 χρόνια τότε. Γιατί μπορούμε να είναι αποκλειστικά για την αστυνομία, αποκλειστικά για την αστυνομία. Πες να φτιάξει το στοφάκι. Παρακαλώ.
απάντησε ο κύριος Μαρδιανάκης, κύριε Ζωβαρότη, στο Βάτσε, απάντησε παιδεύω. Δεν στο Βάτσε. Σε όλα αυτό να τοποθετηθούν οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, για να απαντήσει και να μας ενημερώσω, Μιχάλη. Χρειάζεται ένα ομιλητής. Θέλω να πω αυτό που θέλω εγώ. Παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνο. Εντάξει, κύριε. Ελάτε, κύριε Ξενούλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μη χτυπάτε τα χέρια σας και αυτοσυγκεντρωθείτε. Ο Δήμος δεν είναι δικό σας. Δεν είναι τσιμπλίκι σαν να τον ενοικιάσετε 20 χρόνια και 30. Ο Δήμος είναι των Δημοτών. Πρέπει να το πάρετε χαπάρι. Δεν κυβερνάτε εσείς. Κυβερνάει ένα αυτή που σας και το ψηφίζω κιόλα. Δεν θέλω στο Δήμο, στο κτίριο του Δήμου να εγκατασταθούνε. Δεν έχουν καμία δουλειά. Δεν θα με αφήσετε να τελειώσω. Παρακαλώ, αφήστε, εντάξει. Και να μου λέτε, θα πει, εσείς δεν έχουμε, κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν έχουμε λεφτά για νερό και θα πληρώνουμε ρέματα και όλα τα αντέχεια της αστυνομίας. Η αστυνομία ανήκει στο ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος είναι υποχρεωμένο και να πληρώνει τους αξιωματικούς και τους οπλίτες και να τους στεγάζει και απ' όλα. Όχι να τα φορτώνουν οι δημότες. Αρκετά έχουν πληρώσει οι δημότες. Κύριε Μαγεράκη, με σημερινή επικοινωνία που είχαμε στο γύρο, το προεδρικό διάλεγμα έχει ήδη υπογραφεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκκρεμεί η δημοσίευσή του η έκδοση του ΦΕΤ. Είναι θέμα λοιπόν 1-2 ημερών για την νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Προβλέπει την ίδρυση του ΤΑΕ Μεσαράς στην έδρα του Δήμου. Τα ΤΑΕ είναι μια αστυνομική υπηρεσία η οποία δεν μπαίνει στη διαδικασία του τμήματος. Δεν έχει κρατητήρια. Δεν έχει προσαγωγή ατόμων, δεν έχει άρνημα με παραδοτικές συμπεριφορές. Χρειάζεται τρία γραφεία, είναι περίπου στα 100 τραγωδικά, περίπου. Είναι ο σκοπός του αξιωματικού υπηρεσίας της οδηγητής και κάποιο προσωπικό που είναι τις επαγγελματινές ιδιωτικές για να δεχτεί τα παράπονα του κόσμου, τις καταγγελίες. Είναι η ανάληψη και η παράδοση των αστυνομικών που θα γίνεται από εδώ και χώρος αναπόθεσης του υλικού που φέρει η υπηρεσία και των οχημάτων που θα παρκάρουν τις ώρες που δεν θα λειτουργούν. Όσον αφορά με την ίσωση, είναι απαραίτητη η ίσωση να είναι μακροχρόνια για να μπορεί το Υπουργείο να εκδίδει προϋπολογισμό όσον αφορά κάποιες εργασίες, κάποιο κόστος που πρέπει να πληρώνει, το οποίο δεν μπορεί να το παραχωρήσει σε άλλο. Δηλαδή όσον αφορά το σύστημα των επικοινωνιών, όσον αφορά το σύστημα συντήρησης του γραφειακού εξοπλισμού, της καθαριότητας, θέλει πάνω από 15 χρόνια σύμβαση για να μπορεί να το πληρώνει. Χωρίς όμως να είναι αυτό δεσμευτικό, ότι στα 5 χρόνια δεν μπορεί να ανοίξει. Για να βρεθεί κάτι καλύτερο ή κάτι γι' αυτό. Δεν είναι λοιπόν δεσμευτικό, ούτε επίπτωση διαδικασίας αποζημιώσεων κλπ. Εάν στην πενταετία βρεθεί κάτι καλύτερο, μπορεί κανείς να μπορεί να πάει. Ευχαριστία σας, Λουμπούς.